Λαζάρου, μισό λεπτό. Πρέπει να το έχουμε σήμερα. Είναι για τη μητέρα μας. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Περιμένετε. Αν δεν το βρείτε, θα κάνουμε. Ψάξουμε αλλού. Έλα, μην αγχώνεις. Σε πόση ώρα? Ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια. Yeah. Είστε τυχεροί. Σε 2 ώρες θα είναι εδώ. Τέλεια. Θα περάσετε πάλι? Ναι. Ευχαριστούμε. Okay. Ευχαριστούμε. Γεια. Yeah. Όχι, συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ σε 2 ώρες. Θα έρθω μόνος μου. Μην αγχώνεις. Κύριε Λαζάρου, παστίλια σας. Ευκάλυπτο. Με ακούτε? Λάζαρε, είσαι σπίτι. Σε παίρνω στο κινητό και δεν απαντάς. Σε περιμένουμε στην πρόβα. Αν ακούσεις το μήνυμα, πάρε. Στρατόπεδο Βάτη λέγεται. Στρατόπεδο Βάτη, παρακαλώ. Ναι. Δεν το πρόλαβες. Αμό του. Πάλι σε πήρε ο ύπνος. Σε μια εβδομάδα βγαίνουν οι μεταθέσεις. Ο ταξίαρχος στο δημότικο με διαβεβαίωσε. Αθήνα, αγάπη μου. Σε ένα μήνα είμαστε Αθήνα. Φεύγω. Μην ξεχνάς ότι έχουμε να πάμε στη Λέσχη απόψε. Καλημέρα, συνταγματάρχη. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω Παρασκευή. Το κορίτσι μας σηκώθηκε? Όχι ακόμα. Αν δεν έχει ξυπνήσει σε καμιά ώρα, πήγαινε εσύ να ξυπνήσει, ναι. Εντάξει. Είναι βαρύς ο καιρός. Εγώ τρόμαξα να ξυπνήσω σήμερα. Θα ειδοποιήσει να έρθει η κομμότρια. Έχει πρόγραμμα στη Λέσχη απόψε. Μείνετε ήσυχος. Καλό δρόμο. Α, συνταγματάρχη. Τι θα κάνουμε με τα ψώνια? Εσείς να μην κάνετε τίποτα. Θα τα στείλω εγώ με τον οδηγό. Όπως αγαπάτε. Καλημέρα, κύριε Διοικητά. Προσκύ! Έπα μου! Αρ!
Πάρα πόδα! Αν! Η μία δες! Πώς πάνε οι πρόβες, Σέξπιρ? Θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Μίλησε κανείς! Κανείς, ε! Όπλα στην ανάτας! Εν δυο κάτω εν συνεχεία! Άρξαστε! Εν δυο κάτω! Εν δυο κάτω! Όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά! Όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά! Λοχός! Ανάπαυση! Προσκύνη! Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, κύριε διοικητά, άπαντες παρόντες. Για την αναφορά εις... Τι έκανε? Είχε λερωμένες και άδετες αρβίλες, κύριε διοικητά. 5 μέρες. Κάτι άλλο? Όχι, κύριε διοικητά. Ημίανες! Κύριε ταγματάρχα, κύριε Πολοχαγέ. Ελάτε που σας θέλω. Λόγος! Προσκύ! Τους ζυγούς λύσατε! Είχατε κανένα νέο για τις μεταθέσεις, κύριε διοικητά? Μετά τις γιορτές φεύγουμε. Αθήνα, Βοσκόπουλε. Συγχαρητήρια, κύριε διοικητά. Τέρμα λοιπόν ο Εύρος. Ακούς, Καραμανίδη, το χάνουμε τον κύριο διοικητή. Αθήνα. Θα μπεις. Σε 4 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Από σήμερα θα αρχίσουν οι προετοιμασίες για τη γιορτή. Θέλω να γίνουν όλα άψογα. Καραμανίδη, παραλάβεις τις άδειες. Από σήμερα θα κοπούν όλες. Μέχρι τη γιορτή δεν θα βγει κανείς από εδώ μέσα. Θα το φροντίσω, κύριε διοικητά. Βοσκόπουλε, θα στολιστεί το στρατόπεδο. Το προάβλιο, οι αίθουσες όλα. Τα πάντα θα στολιστούν, κύριε διοικητά, μέχρι και οι καμπινέδες. Και κανονίστηκε ήδη και το χριστουγεννιάτικο σκέτς. Έχω αναθέσει τον τηλεφωνητή να μας το ετοιμάσει. Είναι καλλιτέχνης. Τη Φάτνη τη φέρανε? Καραμανίδη, τη Φάτνη, λέω. Τη φέρανε σήμερα το πρωί, κύριε διοικητά. Και να βαφτούν οι τείχοι, τα μαγειρία, η πύλη, τα πάντα. Μουσική, θα έχουμε μουσική. Αν ήταν στο χέρι μου, όχι. Ούτε μουσική, ούτε χορούς. Αλλά γιορτή είναι, ήθιστε να υπάρχουν κι αυτά. Η τελευταία μας γιορτή θα είναι μαζί σας, κύριε διοικητά. Χωρίς μουσική. Έστω. Με τα μουσικής, Βοσκόπουλε. Αλλά μουσική που να ανεβάζει το ηθικό των στρατιωτών, ε. Όχι τίποτα από αυτά τα... Μπορούμε να κλείσουμε την μπάντα που θα φέρω το βράδυ στη Λέσχη. Θα έρθετε σήμερα στη Λέσχη, δεν θα έρθετε? Μετά τη συζύγου, φυσικά. Θα έρθουμε. Με χρειάζεστε κάτι άλλο, κύριε διοικητά? Όχι, πήγαινε. Ζωήτσα. Σήκω, κορίτσι μου, σήκω. Ήρθε η κομμότρια. Σήμερα δεν είναι να πάτε στη λέση αξιωματικών? Δεν έχω όρεξη να πάω. Γιατί δεν έχεις πάλι τα ίδια? Μη χειρότερα. Μαμά, ήρθε η κομμότρια, μου είπε και εμένα ότι θα μου κάνει ένα κότσο. Έλα, μαμά, έλα. Άντε, πήγαινε και έρχομαι. Τα κουτιά σου έτσι, ξυπόλοιπη. Άντε, σήκω, Ζωή. Θα πάρει ο συνταγματάρχης να δει τι κάνουμε. Με μένα θα τα βάλει. Πάλι βρέχει. Τα Χριστούγεννα πρέπει να είμαι σπίτι, κύριε Πολοβαγέ. Οι ελιές. Ο αδερφός μου υπηρετεί και αυτός και του πατέρα με δύο χέρια τι να κάνει. Δεν φεύγει κανείς με άδεια τα Χριστούγεννα. Μα ελιές θέλουν κλάδεμα. Οι ελιές θέλουν κλάδεμα και εσύ φυλακή, μου φαίνεται. Τέλος. Πήγαινε.
Ο Λόγκος. Μαζί με την παράξενη. Σταμάτα, Μαρία. Κύριε Σταγματάρχα. Τι κάνουμε. Καλησπέρα. Πώς είστε, κυρία μου, καλά. Καλή είναι η ορχήστρα, Μοσκόπουλε. Και εμένα κούρεμα ακόμα καλύτερη με την ψηλή. Στις μεταθέσεις, λοιπόν. Που λένε ότι έρχονται από μέρα σε μέρα. Με τα πόδια έρχονται και αργούνε τόσο. Εσύ, Ζωή, ανυπομονείς. Συγγνώμη. Αφαιρέθηκε, Ζωή μου. Στρατιωτικά ζητήματα. Η Ελλάδα κοιμάται ήσυχη επειδή εμείς ξεγρυπνάμε. Παρακαλώ, κύριε Πολυβαγή, τι θα πάρετε. Όχι άλλο. Είναι διαταγή. Με συγχωρείτε. Θες να χορέψουμε. Μια άλλη φορά. Με συγχωρείτε λίγο. Έχουμε. Ακούω. Μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο. Όχι. Απαιτώ να μου πεις τώρα. Να ξυπνήσεις το παιδί. Απάντησέ μου αυτό που σε ρωτάω. Δεν περνάω καλά στη λέσχη. Ικανοποιήθηκες. Και έπρεπε να το καταλάβουν όλοι. Τι θα σκέφτηκαν που σε είδα να φέρεις έτσι. Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται. Με νοιάζει όμως εμένα. Και μιλάω σοβαρά. Μην μου φωνάζεις, Μανώλη. Δεν είμαι φαντάρος σου.
Μια κακομαθημένη, σε αυτό είσαι. Ένα κοριτσάκι. Πάμε, δεν του κάνω τα χατήρια, κάνει του κεφαλιού του. Ήθελα μόνο να χορέψω. Αυτό είναι όλο. Γιατί με αποφεύγει η ζωή? Δεν θέλω. Άλλη μία. Και παμ, 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 παμ. Ήρθε φορτηγό από το στρατό. Μπορεί να είναι ο συνταγματάρχης. Σοβαρευτείτε. Δεξιά, εκεί στο σαλόνι. Ελάτε. Από το συνταγματάρχη είναι. Δώρο για σένα και τη μικρή. Εδώ, αριστερά το τζάκι βάλτε, το μισό λεπτό. Έλα, έλα ρε παιδιά, ψηλά τα κεφάλια, άγγελίστε. Ψηλά το κεφάλι, αγγελούδι μου, έτσι, έτσι να φανεί η ομορφιά σου. Έλα, κόφτε το ρε, κόφτε το. Σκέφτεται ότι λουφάρετε. Λούφα, καινούργια, λούφα. Λοιπόν, πηγαίνετε όλοι πίσω. Πίσω, κολλήστε. Με τα χέρια. Δόξα εν υψίστη Θεό! Με πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία! Στρατόπεδο Βάτη λέγεται. Λάζαρε. Ελένη. Η μαμά δεν είναι καλά. Τι έγινε? Με έφερε στο νοσοκομείο. Η καρδιά της. Είναι σοβαρό, μου είπαν. Δεν μπορείς να έρθεις. Δώσε μου να της μιλήσω. Την εξετάζουν τώρα. Πάρε άδεια, Λάζαρε. Δεν γίνεται να πάρω άδεια, δεν μπορώ. Πρέπει να έρθεις. Προσπάθησε. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Όχι, θα δεις. Είμαι μόνη μου. Να έρθεις. Κάντε για τη μαμά. Μετά με κοίταξε και δεν είπε κουβέντα. Ύστερα έφυγε. Φυλακή μου μυρίζει. Δεν είμαι καλά. Την άλλη φορά πες το πουλί σου. Να ξελαφρώσεις κιόλας. Είναι άρρωστη μάνα μου. Πρέπει να φύγω, γιατρέ. Να πάρω άδεια. Πατσαρού, πες αλεύ.
Σταραμανίδης σε γυρεύει. Τι λένε, πες του. Τι πλένετε, ρε. Τι πλένετε. Κατεψυγμένος θα βγεις, ρε, πονώ. Ζήτα το άδεια. Να φύγεις αύριο κιόλας. Άδεια από τον Καραμανίδη. Ούτε μέλκυθρο δεν στη δίνει. Ούτε μέλκυθρο δεν θα φύγει. Ναι. Με ζητήσατε, κύριε Πολοχαγέ. Παρουσιάσου, ρε. Στρατιώτης Λάζαρος Λαζάρου, του λόγου διοικήσεως, διατάξτε. Πλησίασε. Στο τηλεφωνείο δεν είσαι. Μάλιστα, στο τηλεφωνείο. Τι είσαι? Τηλεφωνητής τάγματος, κύριε Πολοχαγέ. Δεν εννοώ για το τάγμα. Τι ήσουν πριν, τι έκανες? Πολίτης. Μίλα ξεκάθαρα, ρε. Τι έκανες πριν, Μπασφαντάρος, τι ήσουν? Σπούδαζα πολιτικές επιστήμες στην Πάντιο. Και κάτι άλλο? Μετά γράφτηκα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Και κάτι άλλο, μήπως? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, κύριε Πολοχαγέ. Κλείσε την πόρτα. Θα έχει χορό και τραγούδια. Αυτό που μαθαίνει στους φαντάρους, θα έχει χορό? Ένα ποίημα θα πούνε, κύριε Πολοχαγέ. Ξέρεις να χορεύεις, Λαζάρου? Σε ρώτησα κάτι, ξέρεις να χορεύεις? Τι να ξέρω, κύριε Πολοχαγέ. Χορώ αυτό το γαμημένο μπλέξιμο με τα πόδια, ξέρεις? Ξέρω. Ταγκό? Ναι. Ταγκό για άντρα και γυναίκα? Ναι. Πολλά ναι, λες, Λαζάρου. Μάλιστα, κύριε Πολοχαγέ. Δηλαδή, ξέρεις το βηματισμό? Μάλιστα. Καλώς. Μπορείς να πηγαίνεις. Το βράδυ μετά το σιωπητήριο εδώ. Κύριε Πολοχαγέ, με ειδοποίησαν από... Και πρόσεξε, Λαζάρου, μη μάθω ότι το έχεις πει πουθενά, σε φάγα. Μάλιστα, κύριε Πολοχαγέ. Καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κύριε Πολοχαγέ, με πήραν τηλέφωνο από το σπίτι, από την οικογένειά μου. Κάνα δίσκο με αυτά τα ταγκό. Ξέρεις? Γράφτο. Αυτό. Καλώς. Πήγαινε. Ο Εύρος έχει μεγάλες ανάγκες. Δηλαδή λέτε ότι μπορεί να κινδυνεύει η μετάθεση? Όχι, λέω ότι ο στρατός μας χρειάζεται ανθρώπους με αφοσίες, όπως εσείς, συνταγματάρχα. Ειδικά στις μέρες μας. Θεωρώ ότι έχω δείξει εμπράκτως την αφοσίωσή μου. Η αφοσίωσή μας πρέπει να είναι δεδομένη. Η επανάστασή μας απαιτεί επαγρύπνηση. Γιατί αυτό που προέχει είναι το συμφέρον της πατρίδος μας. Και είμαι σίγουρος ότι και η δική σας προτεραιότητα είναι το καλό της πατρίδος. Πάνω απ' όλα το καλό της πατρίδος, κύριε Ταξίαρχε. Ωστόσο, αυτή η μετάθεση είναι πολύ σημαντική. Τι κάνει συμπαθεστάτη, κύριε Λόγου? Για την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ, είναι μια χαρά. Σήμερα, μάλιστα, μου έλεγε πως θα ήταν μεγάλη τιμή αν τρώγαμε όλοι μαζί το βράδυ. Χαρά μου. Η παρέα σας με ευχαριστεί πάντοτε. Θα ήθελα, αν ήταν εύκολο, να αποφύγουμε... ενώ... να μην μάθει τίποτα η ζωή για την... πιθανή ματέωση. Θα στενοχωρηθεί πολύ, καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Μια τόσο ωραία κυρία με ένα μικρό παιδί στη μέση του πουθενά είναι δύσκολο. Μείνετε ήσυχος. Και να ξέρετε πως ό,τι δεν γίνεται σήμερα μπορεί να γίνει αύριο, αγαπητέ μου. Κάτσε, ναι. Θα σας περιμένουμε. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, κύριε Νικητά? Ποιο? Ότι φεύγετε με μετάφραση. Κοίτα μπροστά σου, ρε.
Να πω στα κωδικό σε σπιστό κερνάτε σήμερον. Ήρθε ο μπαμπάς. Ψυχούλα μου. Κοίτα, στολίσαμε το δέντρο. Μπράβο, σας άρεσε. Ναι, και του χρόνου μας φέρεις ένα πιο μεγάλο. Να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο στρατόπεδο. Αν δεν μας τα χαλούσε ο καιρός, θα ήταν όλα εντάξει. Αλλά σας έχω μια μεγάλη έκπληξη. Μουσική. Θα παίξει μια μπάντα, αγάπη μου. Για σένα. Χορός, τραγούδι. Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν. Παρασκευή, θα φάει μαζί μας απόψε ο ταξίαρχος να ετοιμάσει μια πίτα που του αρέσει. Μάλιστα, κύριε Μανώλη. Στην κορυφή, δεν θα μόνη μου. Έλα. Να τρως για να ψηλώσεις, μπέμπα. Όπως ψήλωσε ο μπαμπάς σου, που ήρθανε τα αστέρια και καθίσανε πάνω στον ώμο του από μόνα τους. Θέλω να είσαι όμορφη. Αυτό αρέσει τον ταξίαρχο. Πρέπει να την πάρουμε τη μετάθεση. Δεν με νοιάζει η μετάθεση, Μανώλη. Σε νοιάζει. Όπως νοιάζει και εμένα. Μανώλη. Και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Πάω να δω το παιδί. Ναι. Έλα. Σε είδε κανείς? Κανείς. Τα γυαλιά. Είναι από το διάβασμα. Κανονικά πρέπει να τα φοράω συνέχεια, αλλά με κουράζουνε. Μέχρι τη γιορτή των Χριστουγέννων προλαβαίνουμε. Για ποιο πράγμα, κύριε Πολοχαγέ? Για να μάθω ταγκό. Έχω ζητήσει να είμαι υπηρεσία μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν ξεκινήσουμε απόψε, τώρα, προλαβαίνουμε. Εννοείται να σας μάθω εγώ. Αυτό εννοώ. Και βγάλε τα γυαλιά. Δεν σε φώναξα εδώ για να διαβάσουμε. Δεν γνωρίζω από ταγκό, Λαζάρο. Και μέχρι τα Χριστούγεννα θέλω να μάθω να σέρνω τα πόδια μου. Βλέπεις, στη στρατιωτική σχολή δεν μας μάθα να χορεύουμε. Αυτό που μετράει είναι η απόφαση να χορέψει κάποιος, κύριε Πολοχαγέ. Ναι. Οδηγός, κύριε Πολοχαγέ. Ήρθα για την έφοδο. Βάλε μπρος το τζιπ και έρχομαι. Κύριε Πολοχαγέ. Ετούμε αδείας. Πρέπει να πάω στο σπίτι μου.
Είχα ορίσει ότι σκοπιά και έφτασα. Μην το κουνήσεις. Μαγερούλη, έλα. Έλα, πάμε. Πάμε, έφοβο. Εφόδος. Τι είσαι, όπα, Λαζαρού. Έλα, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Κάτσε. Κύριε Μπολοχαγέ, είναι άρρωστη. Η μάνα μου. Αν γίνεται να φύγω, να πάρω άδεια. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, πλησιάζουμε το άτομο με το οποίο θέλουμε να χορέψουμε, σωστά. Μιλάω, Λαζάρου. Πλησιάζουμε το άτομο. Έτσι δεν πρέπει. Την δάμα. Ποια δάμα? Η δάμα είναι η κυρία. Εγώ θα τη λέω κυρία, Λαζάρου. Κατάλαβες? Ό,τι πείτε, κύριε Πολοχαγέ. Πλησιάζουμε λοιπόν την κυρία. Και τι της λέμε? Θα ήταν τιμή μου αν χορεύατε μαζί μου αυτό το τάγκο. Μισό λεπτό. Τα γράφω. Εξαρτάται βέβαια ποια είναι η κυρία. Μια κυρία είναι πάντα κυρία, Λαζαρού. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον. Μετά τη βοηθάμε να σηκωθεί, αν κάθεται. Θα κάθεται. Και την οδηγούμε από το χέρι στην πίστα για να ξεκινήσουμε το ταγκό. Τρίτον. Τρίτον, πιάνουμε με το αριστερό μας χέρι το δεξί χέρι της δάμας και το δεξί μας χέρι το περνάμε σιγά σιγά γύρω από τη μέση της. Αριστερό εγώ. Δεξί εκείνη. Δεξί χέρι γύρω από τη μέση. Περισσεύει ένα χέρι, Λαζάρου. Δεν λείπει, κύριε Πολοχαγέ, γιατί το αριστερό χέρι της δάμας θα ακουμπήσει απαλά στον ώμο του καβαλιέρου. Αριστερό χέρι, όμως καβαλιέρου, λοιπόν. Μετά? Μετά έχουμε τα πόδια. Είναι το βασικότερο. Γιατί τα πόδια είναι το βασικότερο? Γιατί με αυτά θα χορέψουμε το τάγκο. Ωραία, λοιπόν. Άσε τις μαλακίες και χόρεψε. Έλα, σήκω. Εγώ. Εσύ είσαι ο διδάσκον. Έλα, χόρεψε. Η θεωρία τελείωσε. Πάμε. Χρειάζεται μουσική, κύριε Πολοχαγέ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Θα μετράς από μέσα σου. Για να σας δείξω το χορό, θα πρέπει να υπάρχει και η δάμα, η κυρία. Και τι θέλεις, Λαζάρο, να σου φέρω γυναίκα εδώ μέσα? Έλα, χόρεψε, πάμε. Χρειάζονται δύο για το ταγκό, κύριε Πολοχαγέ. Βγάλε τα άρβυλα σου.
Βγάλτα, είπα. Αν μέχρι τη γιορτή με μάθεις να χορεύω, θα πας σπίτι σου. Ανήμερα Χριστουγέννων θα δεις τη μάνα σου. Παστίλιες. Ευκάλυπτος. Δεν μου αρέσουν τα βρώμικα χνότα. Έλα. Εσύ θα κάνεις την κυρία, την ντάμα, πώς τη λες. Ό,τι πείτε, κύριε Πολοχαγή. Λοιπόν, με το αριστερό μας χέρι, το δεξί χέρι της κυρίας και το δεξί στη μέση. Ωραία. Και ένα πίσω, ένα πλάι, ένα, δύο και... Όχι, δύο μπροστά και ένα σταυρόνο. Από πίσω σταυρόνο. Το αντίθετο από αυτό που κάνω εγώ. Ωραία. Πατάει μπροστά, έρχεται πλάι και κλείνει. Ωραία. Πάμε άλλη μία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πρόσεχε, Λαζάρου. Έτσι και δεν με μάθεις, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Κατάλαβες. Και... ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Για την καλή παρέα και το καλό φαγητό. Να μου καληνυχθήσεις τη ζωή. Συγγνώμη, την πήρε ο ύπνος. Παιδί. Σταμάτησε και η βροχή. Λοιπόν, καληνύχτα και θα κάνω ό,τι μπορώ να είσαι σύγχρονος. Και ας χάσω τις ωραίες βραδιές μαζί σας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως καταλάβατε, η χθεσινή βροχή αλλά και η σημερινή μας χάλασε όλα τα βαψίματα. Οι τύχοι έχουν γίνει, ας μην πω καλύτερα πώς έχουν γίνει. Και επειδή η γιορτή δεν μπορεί να γίνει με αυτό το χάλι, το βάψιμο θα επαναληφθεί. Μπαλάσκας και Αναστασίου! Διατάξτε! Διατάξτε! Τραβάτε στην αποθήκη και φέρτε τους δενεκέδες με την πογιά. Μόλις σταματήσει η βροχή, ξεκινάτε να βάφετε! Δεν θα αργήσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί με το Στίβεν. Ορίστε. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια. Σταμάτησε και η βροχή, έφτιαξε ο καιρός. Τι κακό ήταν αυτό απόψε. Δώσε μου τη ρόμπα. Φέρανε και ένα δώρο. Τι δώρο? Δεν ξέρω. Στο χόλι το έχω.
Ποιος το έφερε? Στην πόρτα το βρήκα. Πριν λίγο θα το φέρανε. Τι είναι? Α, μια πλάκα. Με μουσική. Ταγκόνο τούρνο. Ο Κυμνονόλης θα το έστειλε για δώρο. Ήμουνα μέσα στην κουζίνα και δεν θα τον άκουσα το φαντάρο που το έφερε. Με τον ταξίαρχο πώς θα περάσατε χτες? Ταγκό. Έχω φτιάξει φρικασέ με αρνί. Γαλοπούλες θα τρώτε παντού. Ανέβα στην πύλη, σε περιμένω βοηθόπουλους. Για σένα η αδερφή σου. Έχει πάρει 3 φορές από το πρωί. Α, μην την πάρεις, είπε. Δεν θα είναι κανείς σπίτι. Τίποτα άλλο. Θα σε πάρει εκείνο όταν μπορέσει. Να πιες λίγο. Θα σου κάνει καλό. Στρατόπεδο Βάτη, παρακαλώ. Το διοικητή, παρακαλώ. Κυρία Λόγκου είμαι. Ναι. Κύριε διοικητά, σας ζητάει η γυναίκα σας. Σύνδεσέ με. Έλα, αγάπη μου. Ευχαριστώ για το δίσκο. Ποιο δίσκο? Η καρδιά μου. Τι μουσική είναι αυτή, δεν ακούω. Το ταγκό. Ποιο ταγκό? Ζωή! Η Τάμα. Πάρε ξανά τη γυναίκα μου. Την καλώ αμέσως. Ο ύμνος της εποχής, κύριε διοικητά. Με τον Τόλι είμαστε ξαδέρφια από πατεράδες, το θυμόσαστε. Ναι. Δεν απαντάει, κύριε διοικητά. Δεν απαντάει. Καλά. Πρέπει να πάμε εκτός σπίτι μου. Έχει το νου σου, Βοσκόπουλε. Μετά. Αφού όλη την ώρα βρέχει, δεν βλέπεις. Χαμό την κατσολία μου, γαμό. Θα βάψω εγώ όλο το σουφλί για να κάνει ο Λόγκος Χριστούγεννα. Κάτω για τη γυναίκα του Λόγκου, ρε. Και εκείνη τι θα κάνει για μένα? Ότι δεν κάνει στο Λόγκο. Τότε θα βάψω όλο το νεύρο. Να, άθρα, λιγούρι. Έλα, ρε, πέμπω, ρε. Πω, ρε. Έλα, πέμπω, πω, ρε. Πάμε το σκυλί, ρε μαλάκα! Λέγε, θα σε πάντα το φας! Θα ξαναγγίξεις το σκυλί, ρε. Αφήστε τον, κύριε Υπολογαγέ. Ένα αστείο κάναμε. Αστείο. Όχι αστείο θα το κάνα. Ζωή. Παρασκευή, ναι, κανείς εδώ? Ζωή. Αν γυρίσει σπίτι και δεν μας βρει, ποιος είδε το Θεό και δεν τον εφοβήθηκε? Πρώτη εμένα δεν θα περιλάβει. Παρασκευή,
Μην πεις τίποτα στο Μανώλη για το δίσκο. Δεν το έστειλε αυτός. Ρε, βελάδες χριστουγεννιάτικα. Να του πω ότι τον έφερα εγώ. Έτσι για έκπληξη. Δεν θα το πιστέψει. Θα πω ότι το έβαλα στο κρεβάτι, ότι είχατε ξυπνήσει και ότι εγώ έλειπα. Όχι, όχι. Θα του πούμε την αλήθεια. Ότι δεν ξέρουμε. Αυτές οι αλήθειες δεν λέγονται ζωή μου. Θα σκεφτώ κάτι να πω. Την αλήθεια καμιά φορά τη φοβάται και ο Θεός. Ζωή. Ο κύριος Μανώλης σας αγαπάει. Πολύ. Τα κορίτσια μου. Όλο αυτό τον ακούω να λέει. Πάμε. Έλα, αγάπη μου, πάμε. Με τρόμαξες. Θα σε παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα βγεις να με ενημερώσεις πρώτα. Μια βόλτα βγήκαμε. Εγώ έφυγα σαν τρελός από το γραφείο. Νόμιζα ότι κάτι έπαθες και εσύ πήγες βόλτες. Συνταγματάρχα, εγώ τη ζήτησα να βγούμε λίγο έξω. Παρασκευή, πάρε μέσα την Μπέμπα. Δεν θα ξαναπούμε Μπέμπα το παιδί. Ελισάβετ είναι το όνομά της. Όπως διατάξετε, κυρία Λόγκου. Μαζί μπορούμε να πάμε παντού, όπου θες. Αλλά το να κυκλοφορείς μόνη σου δεν είναι πρέπον. Το καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Τελικά ποιος έστειλε το δίσκο? Δεν ξέρω. Μάλλον λάθος ήτανε. Αλλού θα θέλουν να το στείλουν, ε? Δεν ξέρω, Μανώλη. Ελεύθερη. Ναι. Πέρασε. Κλείσε την πόρτα, βγάλε τα αρβιλά σου και αν με ζητήσουν θα κάτσε μια γωνιά. Δεν θα βγάλεις άχνα. Οι παστίλες είναι εδώ. Μάλιστα, κύριε Πολοχαγέ. Γεια σου. Είχαμε κανένα νέο, κύριε Πολοχαγέ, για την άδεια. Τα πάμε, δεν τα πάμε αυτά. Εσύ ταγκό, εγώ άδεια. Πρέπει να φύγω, κύριε Πολοχαγέ. Η αδερφή μου περιμένει να είμαι στο σπίτι. Προς το παρόν, πάρε θέση. Θυμάστε τι κάναμε χθες? Μια τρύπα στο νερό κάναμε. Και αν συνεχίσεις με αυτό το ρυθμό, ξέχνα την άδεια και μέτρα φυλακή. Συνεννοηθήκαμε? Το χέρι. Το ξέρω. Το χέρι μου στη μέση σου. Τρία, δύο, ένα και ένα πίσω, δύο πλάι, τρία, τέσσερα. Πάμε πάλι. Και ένα, δύο, τρία. Μη μετράς. Μπερδεύομαι. Τραγούδα καλύτερα. Δεν μου έρχεται τίποτα, κύριε Πολοχαγέ. Να σου έρθει. Τραγούδα. Το καλοκαίρι μαζί πηγαίναμε στην αμμουδιά, χέρι με χέρι και με ένα αστέρι για συντροφιά. Τώρα μικραίνουμε σιγά σιγά την απόσταση και τολμάμε να περάσουμε το αριστερό μας πόδι ανάμεσα στα πόδια της κυρίας. Ακριβώς, κύριε Πολοχαγέ.
Το πόδι μας αγγίζει απαλά το πόδι της κυρίας. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, κύριε Πολοχαγέ. Δεν θα χορέψω μαζί σου, Βλάκα. Εννοώ πως θα είστε έτοιμος. Θα χορέψετε, σας το υπόσχομαι. Δεν σε εμπιστεύομαι, Λαζαρέ, Λαζάρου. Δεν εμπιστεύομαι ανθρώπους που έχουν ονόματα νεκρών που αναστήθηκαν. Εγώ πάλι σας εμπιστεύομαι, κύριε Πολοχαγέ. Ναι. Τι. Πού. Έρχομαι. Τέλος για σήμερα, Λαζάρο. Φύγε. Φύγε, λέω! Ποιος δαίμονας δεν θα σε πιάσω να μου βρωμίζεις την αυλή. Έρχονται εδώ πέρα και γενοβολάνε όπου βρούνε. Ξυπνήσατε στην Ταγματάρχα. Καλημέρα, Παρασκευή. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι παραμονή. Χρόνια πολλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά, κύριε Μανώλη. Και καλά θα είμαστε και στην Αθήνα θα είμαστε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Δόξα εν υψίστη Θεός. Και επηγής ειρήνη. Εν ανθρώπης ευδοκία. Και Merry Christmas και είμαστε κομπλέ για τη γιορτούλα μας. Πετάει η ομάδα. Αυτό έλειπε με τόσα φτερά να μην πετάγαμε. Την άρπαξες, σκηνοθέτα, να σκεπάζεσαι. Γιατί είσαι και ευαισθητούλης και φαίνεται. Μήπως να πας να σε δει το φιλαράκι σου ο γιατρός. Μια χαρά είμαι. Λαζαρού, τι θα γίνει με εσένα, όλοι σε ψάχνουν. Ποιος. Ο Καλέρης, στο τηλεφωνείο. Τι πουλιά είναι αυτά. Γαλοπούλες, κύριε διοικητά. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι νόστιμα, ε. Παγλύφετε τα δάχτυλά σας. Κοίτα, μην τα απολυψίσεις και λιώσουν. Θέλω το φαγητό να έχει αισθητική. Τι να έχει. Εξήγησε στο μάγειρα την αισθητική. Να μην είναι σαν τα μούτρα σου. Αυτό είναι αισθητική. Μπάκα. Ράσκι! Συνεχίστε. Όπως βλέπετε, κύριε διοικητά, η αίθουσα είναι σχεδόν έτοιμη. Συμπαθητική γίνεται. Εδώ θα μπει η ορχήστρα και μπροστά θα αφήσουμε χώρο για να χορεύουμε. Με την μπάντα τι έγινε? Τους έκλεισα. Το απόγευμα που θα είναι έτοιμη η αίθουσα θα έρθουν να κάνουν πρόβα. Δεν πιστεύω να έχουν τίποτα μαλλιά. Ούτε μαλλιά ούτε φαβορίτες, κύριε διοικητή. Εκεί στήσαμε τη Φάτνη. Μπροστά θα βγάλετε το λόγο σας και μετά οι φαντάροι θα παίξουν το χριστουγεννιάτικο σκέτς.
Δεν μου λες, Βοσκόπουλε. Τι ζώο είναι αυτό, δεινόσαυρος? Καμήλα, κύριε διοικητά. Καμήλα. Αυτό είναι σαν διασταύρωση υποποτάμου με φαραώ. Πού είναι η Παναγία μου, το θείο βρέφος? Χάθηκαν στη μεταφορά, ξέχασα να σας το πω. Και τι θα κάνουμε χωρίς Παναγία και θείο βρέφος? Έχουμε Φίνικα, τον Ιωσήφ. Ποιον Ιωσήφ, αυτή είναι η μάγη. Ναι, σωστά. Τώρα πρόσεξα ότι βαστάνε δώρα. Δεν μου τα λες καλά, Βοσκόμπλε, θα σας πάρει ο διάολος. Βασιστείτε πάνω μου, κύριε διοικητά. Αυτή η γιορτή θα μείνει στην ιστορία. Αυτό φοβάμαι. Πως θα μείνουμε στην ιστορία ως οι χειρότεροι. Βάλτε τα πιο πίσω, αυτά με σκιαχτούν οι άνθρωποι. Θα βγει πολύ όμορφο το φόρεμα, κυρία Λόγκου. Σας πάει και το κόκκινο. Με μια στιγμή, δύο πόντους ακόμα. Όχι, όχι άλλο. Φτάνει, μέχρι εδώ το θέλω. Μα αν μείνει έτσι, κυρία Λόγκου, θα φαίνονται οι ώμοι. Είμαι παντρεμένη και δεν πρέπει. Έτσι δεν τα φόρανε κοπέλες ηλικίας μου. Έχετε δίκιο, είστε τόσο νέα. Είσαι σίγουρη, ζωή μου? Και ο κύριος Μανώλης? Σίγουρη. Μήπως να το ρώταγες, κόρη μου, άντρα σου είναι. Χθες έπεσε σε κόμμα. Πριν από λίγο συνήλθε. Πρέπει να έρθεις, Λάζαρε. Θα έρθω αύριο. Θα μου δώσουν άδεια, μου την υποσχέθηκαν. Φύγε τώρα. Πρέπει να είμαι εδώ αύριο. Θα πάρω το πρωινό, το τρένο και το βράδυ θα είμαι εκεί. Πώς είναι τώρα? Έχει πάρει στήσεις. Λέει ασυναρτησίες. Νομίζει ότι εγώ είμαι εσύ. Πεθαίνει, Λάζαρε. Μ' ακούς? Η μαμά πεθαίνει. Λάζαρε. Λάζαρε. Εσύ εύκολα θα το σκάγεις, Λαζάρου. Πρέπει να πάω στην Αθήνα σήμερα. Πεθαίνει η μάνα μου. Λυπάμαι. Θα φύγω, κύριε Πολοχαγέ. Καλά Χριστούγεννα. Ένα για Αθήνα. Με
ήσουν άλλη. Συγχαρητήρια, Δεσποινή, συγχαρητήρια. Σας αξίζει μια μεγάλη αγκαλιά. Είδατε, συνταγματάρχα. Μπαμπά, η μαμά μου μαθαίνει ποίηματα. Να πω ένα στη γιορτή. Να πεις, αγάπη μου, να πεις όσα ποίηματάκια θέλεις. Τι φόρεμα είναι αυτό, Ζωή? Έλα, αγάπη μου. Έλα, μπέμπα μου. Άσε τον μπαμπά να ξεκουραστεί. Ελισάβετ, είπαμε Παρασκευή. Εσείς ξέρετε. Έλα, Ελισάβετ. Πάμε να σε μπανιαρίσω. Αύριο το πρωί κατά τις 11 θα περάσει ο Δημήτρης να μας πάρει. Θέλω να είσαι έτοιμη. Δεν θα έρθω. Βρες μια δικαιολογία. Σκέψου τη θέση σου, Ζωή. Είσαι κυρία Λόγκου. Είσαι γυναίκα συνταγματάρχη. Αντί συνταγματάρχη. Απαιτώ να με σέβεσαι. Τι με κοιτάς? Η στολή σου θα είναι σιδερωμένη στην ντουλάπα. Φόρεσέ τη και πήγαινε. Θα σου μιλάω, δεν θα φεύγεις. Θα στέκεσαι και θα μ' ακούς. Μήπως να στέκομαι και προσοχή? Σύνελθε, Ζωή. Μερικά πράγματα είναι καθήκον. Σε χρειάζομαι δίπλα μου αύριο. Για τη μετάθεση παλεύω, για να πάμε στην Αθήνα. Δεν έχεις καταλάβει κάτι, Μανώλη. Δεν είναι θέμα γεωγραφίας. Δεν θα έρθω στη γιορτή. Γύρισα, κύριε Μολοχαγέ. Γιατί γύρισες? Γιατί ξέρω πως είναι να μην μπορείς να έχεις αυτό που θες. Να μην έχεις τίποτα. Να είσαι μόνος. Ερωτεύτηκες πότε, Λαζάρου? Μία φορά. Και ήταν αληθινός ερώτας? Νομίζω ναι. Αν νομίζεις, δεν ήταν. Ήταν. Δεν ήταν. Ξεφτυλίστηκες ποτέ, Λαζάρου? Αυτό ζητάει ο γαμημένος ο έρωτας, την ξεφτύλα. Δεν χόρεψες ταγκό? Χορέψουμε. Καλά είμαι. Αν ο έρωτάς που λέτε είναι αληθινός, τότε πρέπει να χορέψετε. Στάζεις ολόκληρος. Βγάλε το χιτόνιό σου. Εμένα, η θέα του έρωτα δεν με βοήθησε και τόσο πολύ. Δεν σε ξέρω, Λαζάρου, και ούτε θέλω να σε μάθω. Το μόνο που ήθελα ήταν να μπορώ να πάρω τα ποδάρια μου αύριο στον Προμοταγκό. Θα χορέψετε, κύριε Πολοχαγέ. Θα χορέψετε, ελάτε. Ελάτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο είναι η γιορτή. Ταγκό νοτούρνο. Τώρα πρέπει να με εμπιστευτείτε κι εσείς, κύριε Πολοχαγέ. Παμ, παραραμ, 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 παραπαμ, παμ, παραμ, παραμ, παραραμ, παμ, 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 παραμ, παμ, παμ, παραμ, παραραμ, παραραμ. Αυτό είναι. Είστε έτοιμος, κύριε Πολοχαγέ.
Χορεύουμε. Χορεύετε. Πόσο κρατάει ένα ταγκό, Λαζάρου? 2 λεπτά. Κάπου εκεί. Όλα αυτά για το τίποτα. Όχι, μην το λέτε αυτό. Έστω και για 2 λεπτά, θα μπορείτε να έχετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Τι έκανες, ρε! Λαζάρου! Τι έκανες, ρε! Λαζάρου! Σου μιλάω, ρε, μαλάκα! Ξύπνα! Λαζάρου! Σου μιλάω, ρε! Ξύπνα, ρε, μαλάκα! Μου το κάνεις αυτό! Ξύπνα, Λαζάρου! Ξύπνα, ρε, μαλάκα! Γιατρό! Λαζάρου! Άλλη, εσύ! Γιατίς είναι! Πρέπει να ξύπνα τον αστικό γρήγορα! Γρήγορα και πάνε μπροστά μου και τα μέσα! Μπράβο, ρε! Βοήθατε, παρακαλώ. Εδώ κάτω. Γιατρέ! Γιατρέ! Γιατρέ, ξύπνα, γιατρέ! Ξύπνα, πεθαίνει! Κρατήσου, Λαζάρου. Λαζάρου, κρατήσου. Γιατρέ. Λαζαρή. Λαζαρή. Έφυγε, γιατρέ. Νομίζω έχει αγωνία. Στο νοσοκομείο, γρήγορα. Άλλα τα παρά. Πάμε. Έλα! Κατεβάσαι το! Κατεβάσαι το! Πάμε! Άντωνα! Μέσα! Μέσα πάνω! Μες μέσα! Φύγε! Φύγε! Κρατήσου, Λαζαρό. Κρατήσου. Ζωή, δεν θα έρθεις, ε. Πολλά παράξενα πράγματα συμβαίνουν τελευταία. Βρίσκω από τσίγαρα στην αυλή. Έρχεται από το πουθενά ένας δίσκος. Τώρα δεν έρχεσαι και στη γιορτή. Τι συμβαίνει, ζωήτσα μου? Μίλα μου, τι τρέχει? Θα μου περάσει. Πήγαινα. Εσένα περιμένουν. Καλά Χριστούγεννα. Thank you.
Καθίστε. Ανάπαυση. Η σύζυγος ήταν λίγο αδιάθετη, ήθελε πολύ να έρθει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ατέρμονη ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς που τιμήσατε και εμένα και το στρατόπεδό μας με την παρουσία σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη. Άγγελος Κυρίου επέστη αυτής. Και δόξα Κυρίου περιέλαμψε αυτούς και φοβήθησαν αυτοί φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, ιδού ο Κύριος. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα η πολύ αγαπημένη μας Ελισάβετ Λόγκου, μοναχοκόρη του διοικητή μας, θα μας πει ένα ποιηματάκι για τα Χριστούγεννα. Έλα. Είδα χθες βράδυ στο όνειρό μου τον νεογέννητο Χριστό. Είχε πρισμένο το ένα μάτι, γι' αυτό το κράταγε κλειστό. Αχ, πώς πονούσε το μωράκι και όμως γελούσε τρυφερά και όταν μεγάλωσε λιγάκι πήγε και φόρεσε γυαλιά. Καραμανίδη, τι έγινε τελικά με εκείνο το φαντάρο? Λαζάρου το λένε. Στο νοσοκομείο είναι. Και σου γεννιάθηκα στο νοσοκομείο, βρετώ τυχαίο. Πεζικού Στεφανό Καραμανίδη. Και γιατί είσαι μόνο σου? Περιμένω την Τάμα. Τι θα πει Τάμα? Τάμα θα πει η κυρία που θα χορέψει από σε μαζί μου.
Η μαμά μου ξέρει να χορεύει. Πού σε παιδί μου και σε ψάχνω? Όπου θέλω. Έλα εδώ. Μπράβο, ζωή μου. Καλά έκανες. Χρόνια πολλά, μαμούλα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χριστούγεννα σε όλους μας. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Μανώλη. Παρασκευή, πάρε το παιδί και πηγαίνετε, πέρασε η ώρα. Έλα. Κατάρχα, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι ευχάριστο. Θα ήταν τιμή μου αν χορεύατε μαζί μου αυτό το τανγκό.
Πώς σας λένε? Υπολοχαγός Στέφανος Καραμανίδης. Εμένα Ζωή. Το ξέρω. Εγώ σας έστειλα το δίσκο με τον Ταγκό. Δεν είχα το θάρρος να γράψω το όνομά μου. Εσείς λοιπόν. Χωρέστε μου το θάρρος μου. Σας παρακαλώ. Δεν παρακαλάτε. Στο στρατό δεν πρέπει να παρακαλάς. Έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο. Πού μάθετε να χορεύετε τόσο ωραία, Κολοχαγέ? Ένας φίλος μου λέει πως το παν είναι η απόφαση να χορέψει κάποιος. Ήθελα τόσο να χορέψω. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Σας αγαπώ. Πιστεύετε στα παραμύθια? Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ σας περίμενα. Το μόνο που ήθελα ήταν να σας πω ότι σας αγαπάω. Αυτό. Γιατί ντρέπομαι. Ντρέπομαι πολύ. Μην τρέπεστε. Χορέψετε τόσο ωραία. Φεύγουμε, αγάπη μου. Η μετάθεση. Ωραία γιορτή, κύριε Δεκίτα. Ναι, ωραία. Χρόνια πολλά, κύριε Δεκίτα. Χρόνια πολλά, Βοσκόπουλε. Ξεκίνα. Μέχρι ο Καραμανίδης χόρεψε απόψε. Ο υπολοχαγός που χόρεψε μαζί στο Ταγκό. Με συγχωρείτε. Ήσασταν το απόγευμα εδώ? Ναι. Γνωρίζα τον πατέρα σας. Τον πατέρα μου? Και με αναγνωρίσατε επειδή γνωρίζατε τον πατέρα μου? Σας φαίνεται τρελό, αλλά είστε ίδιοι. Όλοι μου έλεγαν ότι δεν του έμοιαζα καθόλου. Και εγώ δηλαδή, από φωτογραφίες που έχω δει. Φωτογραφίες. Ναι, ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν μικρός. Πέθανε.
Από πού το γνωρίζατε? Από το στρατό. Συγγνώμη για την ενόχληση. Αλλά Χριστούγεννα, κύριε Καραμανίδη. Λόγκος. Λόγκος. Μάλλον με μπερδέψατε με κάποιον άλλον. Όχι, όχι, δεν σας μπερδέψα. Ο πατέρας σας ήταν συνταγματάρχη, σωστά. Ήταν διοικητής μου. Η μητέρα σας ζει. Ζει. Αλλά είναι άρρωστη. Γι' αυτήν είναι τα φάρμακα. Θα μπορούσε να την επισκεφθεί. Έχω κάτι που της ανήκει. Ο ενάντιος άνεμος εμπόδιζε το περπάτημά μας και έγλυφε με σκληρές πνοές τους αδρούς χαρακτήρες του ωραίου κεφαλιού. Καλημέρα. Καλημέρα. Περάστε. Μπορεί να μην σας θυμηθεί. Το τελευταίο καιρό της είναι δύσκολο. Από εδώ. Γεια σας. Χαίρετε. Δεν έχετε αλλάξει καθόλου. Είστε το ίδιο όμορφοι όπως τότε. Όπως πότε. Όπως σας θυμάμαι εγώ. Εσείς. Παλιά. Χριστούγεννα ήτανε πάλι. Στον Εύρο. Στο στρατόπεδο που διοικούσε ο άντρας σας. Σας θυμάμαι. Καλά κάνατε και ήρθατε. Κύριε Υπολογαγέ. Να μην σας κουράζω άλλο. Αυτό είναι για σας. Περιμένετε ένα λεπτό. Κάθε Χριστούγεννα κάρτες ίδιες. Μ' άρεσε που κάποιος με σκεφτόταν. Και αυτό για σένα.
είσαι εσύ. Στη ξενιδιά μου η μονάκρυβη ελπίδα. Πάντα ο φάρος στον χαμό μου, η αμμουδιά στο γυρισμό μου και στη δίψα το νερό είσαι εσύ. Αν ο χρόνος μας λυγίσει, το καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, πώς η αγάπη, πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω, θα είναι μια στιγμή. Κι όταν θα σε συναντήσω, θα είναι μια στιγμή για πάντα.